Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές. Καλημέρα και από μένα. Να ξεκινήσουμε με την έκκληση του νοσοκομείου Βόλου προς επιχειρήσεις, ιδιώτες, εταιρείες. Δώστε γιατί δεν έχουμε υλικά κτλ. Κτλ. Αυτό λίγο με ανησυχεί, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, πράγματι υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη στα νοσοκομεία υγειονομικού υλικού, ειδικά μάσκες και αντισηπτικά. Θυμηθείτε ότι από το Γενάρη, όταν ξεκίνησε η μετάδοση του ιού στην Κίνα και βλέπαμε αυτές τις τρομακτικές εικόνες, θα πω, στην τηλεόραση, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιούσε ότι πάμε για πανδημία στο ζήτημα του κορονοϊού, λέγαμε ότι θα πρέπει να θωρακίσουμε το υγειονομικό σύστημα. Έτσι. Ειδικά εγώ είχα βγει πάρα πολλές φορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν έβλεπα τα ντρόουν να φωνάζουν τους αστυνομικούς να φορέσουν υποχρεωτικά μάσκα οι πολίτες, έβγαινα και έλεγα ότι θα πρέπει να προμηθευτούμε μάσκες, ειδικά το υγειονομικό σύστημα, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα όταν εξαπλωθεί ο ιός, και ταυτόχρονα να προσκεφθεί και το προσωπικό για να ανοίξουν οι ΜΕΘ, να είμαστε έτοιμοι. Δυστυχώς, τότε που υπήρχε περιθώριο, υπήρχε απόθεμα στην αγορά, δεν τρέξαμε. Και τώρα, παρότι διαθέτουμε χρήματα, γιατί πρέπει να το πω αυτό, ότι προσπαθούν τα νοσοκομεία να προμηθευτούν υγειονομικό υλικό, μάσκες, δεν διαθέτουν οι εταιρείες. Παρότι τις έχουν αυξήσει και 700%, προσπαθούν τα νοσοκομεία και δεν καταφέρνουν πια να προμηθευτούν. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει. Εγώ είπα κι άλλη μία πρόταση στην κυβέρνηση και την επαναλαμβάνω. Να επιτάξουν ελληνικές βιομηχανίες προκειμένου να φτιάξουν μάσκες. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται και καμιά υψηλή τεχνολογία προκειμένου μια βιομηχανία, δύο βιομηχανίες να επιταχθούν, να αγοραστούν τα μηχανήματα και να φτιάξουν μάσκες. Τι να κάνουμε τώρα, υπάρχει πρόβλημα. Να πρέπει λίγο... να προμηθευτούν τα νοσοκομεία μάσκες. Σωστό. Να μείνω λίγο σε αυτό που είπατε, 700% αύξηση στην τιμή κάποιων προϊόντων. Την ίδια ώρα, ακούστε με λίγο, την ίδια ώρα που ακούω τους κυβερνητικούς παράγοντες να λένε ότι θα παταχθεί η εσχροκέρδεια. Και εσείς μου λέτε τώρα ότι ανέβασαν τιμές 700%. Μα κύριε, το λέτε, τα νοσοκομεία σας λέω ότι προμηθεύονται με το σταγονόμετρο από τις εταιρείες και οι μάσκες που έκαναν 1,5 λεπτό τώρα πολλούνται 1 ευρώ και πάνω. Μα, στα νοσοκομεία. Αυτό ακριβώς. Πάνω. Μα σας πιστεύω, Πρόεδρε μου, αλλά λέω, δεν έχετε ακούσει κι εσείς και κυρίως τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι θα παταχθεί η εσχροκέρδεια? Γιατί τους επιτρέπουν να πουλάνε 700% πάνω? Να σας πω, εγώ είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος, μιας και αναφέρεται τον κύριο Γεωργιάδη, από αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Είπε ότι οι μάσκες που διαθέτει η αγορά είναι 1.200.000. Όταν ακούγεται ως νούμερο, φαντάζει πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά είναι πολύ μικρό όμως. Φυσικά είναι γιατί μικρό. Υπάρχουν 650 υγειονομικές μονάδες και ταυτόχρονα είμαστε πάνω από 100.000 εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας που εργαζόμαστε στα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία, το ΕΚΑΒ. Ακόμη και όλες εμείς θα τις παίρναμε, θα παίρναμε από 10 μάσκες ο καθένας. Που σημαίνει ότι έφταναν μόνο για μια μέρα. Ούτε για ζήτω. Και πείτε μου και κάτι άλλο. Δηλαδή, μην ακούτε τα νούμερα 1.000.000 και νομίζετε ότι είναι κανένα μεγάλο νούμερο. Κατανοητό. Είναι πάρα πολύ μικρό νούμερο. Δεν φτάνουν. Πείτε μου κάτι άλλο, Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή, γιατί εσείς σίγουρα έχετε συνολική εικόνα, πόσοι υγειονομικοί, γιατροί, τραυματιοφορείς, νοσηλευτές είναι σε καραντίνα λόγω του κοροναϊού? Και λόγω του ότι είναι στην πρώτη γραμμή, έτσι, γιατί είστε στην πρώτη γραμμή του πολέμου, είστε προς το φυλακή. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω κάτι. Εμείς οι υγειονομικοί, εάν είχαμε τα μέσα προστασίας, αισθανόμαστε πιο ασφαλείς στο νοσοκομείο ή στην υγειονομική μονάδα από ό,τι αισθανόμαστε έξω, ναι, στο περιβάλλον χώρο. Αν τα είχατε. Ναι, αν τα είχαμε. Ναι, τώρα, αυτό, αυτή δηλαδή, τη στιγμή, το, αυτή, και αυτή... πάλι τι έχουμε πει. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Θα πάμε να δώσουμε τη μάχη μέχρι εσχάτω. Εντάξει, αυτό σας αυτό θυμά. Έχουμε πει. Απλά αλλά ρωτάω όμως... αυτή τη στιγμή πόσοι υγειονομικοί στο ναι, σύνολο... Ναι, θα σας πω λοιπόν γι' αυτό. Πώς ναι. είστε τον πάγκο. Και θεωρούμε αυτή τη στιγμή είναι 48 υγειονομικοί που νοσούν. Ένας έχει πεθάνει στο νοσοκομείο της Καστοριάς, ο 53χρονος συνάδελφός μας παρασκευαστής. Μάλιστα. Ευτυχώς οι 48 που νοσούν
είναι καλά στην υγεία τους. Μακάρι, και υπάρχουν 300 συνάδελφοι στην καραντίνα. Και θεωρούμε ότι αυτό το νούμερο έχει γίνει γιατί δεν υπάρχουν τα μέτρα προστασίας, ναι, δεν γίνονται τακτικοί έλεγχοι στο προσωπικό. Η καραντίνα μειώθηκε από τις 14 μέρες στις 7 με βάση οδηγίες του ΕΟΔΗ, δεν είναι θέμα του Υπουργείου. Συμφωνείτε εσείς, είναι ικανές οι 7 ημέρες? Όχι, δεν συμφωνούμε εμείς. Άρα είναι επικίνδυνο να επιστρέψετε σε 7 ημέρες? Ναι, έτσι θεωρούμε. Και τώρα μάλιστα χθες είπε ο ΕΟΔΗ, από ό,τι κατάλαβα, ότι εάν δεν εμφανίσουμε συμπτώματα, δεν χρειάζεται να βγαίνουμε καθόλου σε καραντίνα, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Πείτε μου κάτι άλλο. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, ξέρετε. Σωστό, όχι, σωστό, για να προχωράμε για τη συζήτηση. Κοιτάξτε την υγεία μας. Είναι επικίνδυνο αν πέσουμε όλοι κάτω εμείς. Ποιος θα μείνει στα νοσοκομεία και ποιος θα μας φροντίσει? Πείτε μου κάτι άλλο, Πρόεδρε. Έχει πει η κυβέρνηση ότι κάνει συνεχώς προσλήψεις. Εσείς που επίσης έχετε συνολική εικόνα, αυτό το διάστημα από τα τέλη Φλεβάρι μέχρι σήμερα, πόσοι καινούργοι υγειονομικοί ήρθαν? Εντάξει, εγώ θέλω τώρα και εδώ θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Επειδή πριν πάμε σε αυτό που με ρωτήσατε, επειδή υπάρχει μεγάλη διασπορά στην κοινότητα πια, από ό,τι λένε οι ίδιοι οι επιστήμονες, δεν το λέμε εμείς, έτσι, του κορονοϊού, ναι, θα πρέπει όλα τα περιστατικά που έρχονται στα νοσοκομεία με συμπτώματα πνευμονίας να εξετάζονται και για κορονοϊό. Μες. Το λέμε αυτό γιατί νοσηλεύονται σε απλές κλινικές, όπως χτες στην Άρτα, στην Κοζάνη, εκεί πάνω, στην Καστοριά, στη Στορίο, με αποτέλεσμα στο Αλεξάνδρας να υπάρχει κίνδυνος διασποράς της νόσου και σε άλλους ασθενείς. Σωστά. Λοιπόν, ως εκ τούτου λοιπόν αυτό, δηλαδή καλό είναι να λέει ο κύριος Τσιόδρας ότι δεν πρέπει να κάνουμε εργαστηριακούς ελέγχους και τα λοιπά σε υψηλή κλίμακα, αλλά όμως όσοι μπαίνουν στα νοσοκομεία με συμπτώματα πνευμονίας, πνευμονολογικά προβλήματα, θα πρέπει να γίνεται τεστ. Και αυτό που με ρωτήσατε, η κυβέρνηση τώρα προσπαθεί να κάνει προσλήψεις επικουρικού προσωπικού με συμβάσεις δηλαδή. Μες. Αλλά όμως δυστυχώς τώρα δεν υπάρχει το αντίστοιχο ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα κάνει μια προσπάθεια και για να ανοίξει ΜΕΘ και για να αγοράσει ανεπνευστήριες και για να πάρει προσωπικό, αλλά όμως εγώ εύχομαι να μην είναι αργά και το προσωπικό να έρθει στα νοσοκομεία. Θέλω όμως να καλέσω τον Υπουργό, τον Πρωθυπουργό, να πει το εξής, ότι όσοι έρθουν σήμερα και πολεμήσουν θα μείνουν μόνιμοι στο δημόσιο και όσοι είναι έκτακτοι θα μείνουν μόνιμοι, και να θυμηθούν και το νοσηλευτικό προσωπικό που τώρα το χειροκροτάνε, ότι είναι άνθρωποι που δεν είναι ενταγμένοι στα βαριά και ανθυγινά επαγγέλματα, παίρνουν 650 ευρώ το μήνα και όμως τα νυχτερινά τους και οι αργίες που δουλεύουν, τα νυχτερινά, η ώρα η νυχτερινή στο νοσηλευτικό είναι μισό ευρώ. Μάλιστα. Αυτά όλα θα πρέπει να τα δουν, να τα πουν ανοιχτά. Έχετε απόλυτο δίκιο, γι' αυτό τότε είμαστε στο πλευρό σας. Τότε θα προσελκύσουμε και ενδιαφέρον να έρθουν, γιατί τώρα μπράβο, προσπαθεί η κυβέρνηση να πάρει κόσμο, δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρον θα υπάρχει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, Πρόεδρε μου, δεν έχει έρθει καινούριο προσωπικό? Κοιτάξτε, αυτό με ενδιαφέρει. Ακούστε με, χθες προχθές έκλεισαν, ναι, οι πίνακες από το επικουρικό προσωπικό για 2.000 θέσεις. Μάλιστα. Κάποιο προσωπικό θα έρθει. Δεν ξέρω αν θα καλυφθούν οι θέσεις, γιατί δεν υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Για άρα για την ώρα δεν έχει έρθει ακόμη κανένας. Ναι, περιμένουμε να έρθουν. Ναι, ακόμη όμως δεν έχουμε τη μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία. Σε λίγο θα την, ναι, έχουμε. Ναι. Μακάρι να έρθουν σήμερα. Μάλιστα. Σας λέω, προσπαθούμε. Πρόεδρε, το 2014 θυμάστε ποιος ήταν υπουργός εργασίας που απολύθηκαν χιλιάδες γιατροί και υγειονομικό προσωπικό? Ο σημερινός πρωθυπουργός ήταν. Ο σημερινός πρωθυπουργός ήταν. Ακούστε με, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής αυτό. Ότι, ακούστε με, και η αντιπολίτευση λέει σήμερα ότι πρέπει να προσλάβουμε προσωπικό. Αν είχε προσλάβει η ίδια ως κυβέρνηση, δεν θα είχαμε τώρα πρόβλημα. Η κυβέρνηση όταν ήρθε είπε ότι θα προσλάβω 2.300 μόνιμους υπαλλήλους. Ακόμη δεν έγινε η προκήρυξη. Μάλιστα. Είπε θα τους πάρει σε 5 μήνες. Μετά είπε θα πάρει 3 μήνες συμβάσεις με μπλοκά, και τα πάμε και στη δική σας εκπομπή. Δεν έδειξε. Γι' αυτό ακριβώς σας ρωτώ, Πρόεδρε. Γι' αυτό ρωτάω. Λοιπόν, ποιος θα έρχονταν με 3 μήνες. Τώρα λοιπόν είπε για 2 χρόνια. Πρέπει ανοιχτά να μιλήσει για κίνητρα πια. Όχι να πει δεν θα ξεχάσω το νοσηλευτικό προσωπικό όσο φοράνε άσπρη μπλούζα κτλ. Να πούν καθαρά ότι εμείς
όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι έκτακτοι στο δημόσιο μένουν μόνιμοι. Όποιος πολεμάει δεν δικαιούται μια θέση στο δημόσιο. Τη θέση αυτή. Την ώρα της κρίσης σαφώς. Την ώρα της κρίσης σαφώς. Παίζει κορώνα γράμματα στη ζωή του. Μιλάμε για τη θέση που κατέχει. Όχι στην τράπεζα ή στην εφορία. Ναι, ναι, ναι. Στο νοσοκομείο. Ας το πει καθαρά. Εδώ, ότι πρόεδρε μου, σήμερα στα νοσοκομεία θα μείνουν μόνιμοι. Εμείς οι παλαιότεροι θυμόμαστε ότι θέση στο δημόσιο εδικαιούτο και όποιος έβγαινε πρωταθλητής Ελλάδος σε ένα άθλημα ή όποιος έπαιρνε ένα μετάλλιο. Αυτό ακριβώς. Ενισχύω αυτό που λέτε. Έχουμε... Το λέμε όχι να πάρουμε θέση σε άλλο φορέα, σε άλλη ειδικότητα, σε αυτή που υπηρετήσαμε και θα δώσουμε τη μάχη με τον κορονοϊό. Και εδώ γίνανε ουσιαστικοί πρωταθλητές. Να γίνουν μόνιμοι. Εδώ γίνανε λοχαγοί και σημεοφόροι και τάδε αθλητές. Ήταν τα κίνητρα. Αυτό που είπατε πριν. Όταν σήμερα λέει έλα για 2 μήνες, δεν πάει ο άλλος για 2 μήνες να διακινδυνεύσει την υγεία του. Και εισαγόμενοι αθλητές, έτσι. Αλλά και να μην ξεχνάμε, όχι μόνο αυτούς που θα έρθουν, και αυτούς που δουλεύουν, που είναι από το ΑΕΔ, είναι με σύμβαση, είναι καθαρίστριες που λήγουν οι συμβάσεις, όλοι αυτοί να πούν καθαρά ότι θα πάρουν μια θέση στο δημόσιο. Αυτοί που κατέχουν, γιατί την αξίζουν, γιατί και η καθαρίστρια που είναι με σύμβαση, απολυμμένη τους χώρους, δηλαδή όταν βρεθεί ένα περιστατικό κορονοϊού, φυσικά, πάει με τη ζωή της και απολυμμένη το χώρο. Βέβαια, έτσι είναι. Πρόεδρε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Είμαστε στο πλευρό σας. Να είστε καλά και εσείς, ευχαριστούμε πολύ.